Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είναι οι ειδήσεις του Όμνια TV. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν σήμερα οι επιτροπές «Δεν πληρώνω» έξω από τη ΔΕΗ Καλλιθέας. Το μεσημέρι μετά τη λήξη της συγκέντρωσης και ενώ τα μέλη του «Δεν πληρώνω» αποχωρούσαν κάνοντας πορεία, περικυκλώθηκαν από τρεις δημιουργίες των ΜΑΤ, οι οποίες προσήγαγαν βία στο αστυνομικό τμήμα Καλλιθέας, 9 άτομα μεταξύ αυτών και ένα μέλος της ανοιχτής συνέλευσης Καλλιθέας. Τώρα στο τελείωμα ήρθατε. Τώρα τελειώσαμε. Περίμενε. Τώρα τελειώσαμε. Τι το κάνετε. Σταματήστε τώρα, κύριε. Σταματήστε τώρα. Εδώ, ανεβάστε στο πεζοδρόμιο. Εδώ από εδώ είμαστε. Μα τελειώσαμε, ρε Απαγορεύεται αυτό που κάνουμε, να ξέρουμε. Απαγορεύεται. Το σύνταγμά μας το προβλέπει, παιδιά. Στη ΔΕΗ πήγαμε, κάναμε διαμαρτύρια. Πήγαμε πορεία, τώρα καταφύγουμε. Τι κάναμε, επεισόδια. Χαιρετείτε δημοκρατία τώρα αυτή τη στιγμή. Αυτό η αστυνομία ήταν μαζί μας συνέχεια. Τι είναι αυτό το πράγμα. Συνέχεια η αστυνομία μαζί μας ήταν. Είναι δυνατόν. Ελάτε ρε παιδιά για εσείς να πούμε, δεν μας λες, μας έχουν περικυκλώσει να πούμε. Ανακοινώνω ότι είσαι κούτα. Σύλληψη τώρα. Όλοι μαζί λέει σύλληψη. Όχι, σύλληψη. Ποιος. Οι προσαγωγές μετατράπηκαν σε συλλήψεις και οι 9 συλληφθέντες πλέον μεταφέρθηκαν στα δικαστήρια της Ευελπίδων, όπου και πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση διαμαρτύρειας, καθώς έφτασαν και μέλη του «Δεν πληρώνω» από περιοχές εκτός Αττικής. Συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας εκτός από την Καλλιθέα πραγματοποιήθηκαν σήμερα σε γραφεία της ΔΕΗ στα Καμίνια και στον Πολύγυρο Χαλκιδικής. Στα Καμίνια, μάλιστα, μετά από παρέμβαση των συγκεντρωμένων, μια κάτοικος Ρέντι, στην οποία είχε κοπεί το ρεύμα λόγω απλήρωτων λογαριασμών, μπόρεσε να πληρώσει τους λογαριασμούς χωρίς το χαράτσι και να εκδοθεί εντολή επανασύνδεσης του ρεύματος. Απορρίπτοντας ουσιαστικά την κίνηση του Ανώτατου Στρατιωτικού Συμβουλίου να διορίσει νέο μεταβατικό πρωθυπουργό, εκατοντάδες χιλιάδες Αιγύπτιοι συγκεντρώθηκαν και σήμερα στην πλατεία Ταχρή. Μικροσυμπλοκές σημειώθηκαν το μεσημέρι στην οδό Μοχάμεντ Μαχμούτ, που όμως δεν πήραν έκταση. Οι αναφορές από παριστάμενους στην πλατεία κάνουν λόγο για ήσυχο αλλά τεταμένο κλίμα. Μερικές εκατοντάδες διαδηλωτών κινήθηκαν για να αποκλείσουν τα κυβερνητικά γραφεία στο Κάιρο, προκειμένου να αποτρέψουν την είσοδο του νεοδιορισμένου πρωθυπουργού Καμάλ Ελ Γκαντζούρι. Ο Γκαντζούρι είχε διατελέσει πρωθυπουργός και κατά την περίοδο του καθεστώτος Μουμπάρακ. Επεισόδια και χρήση δακρυγόνων αναφέρεται ότι σημειώθηκαν στην Αλεξάνδρεια και σε άλλες πόλεις όπου επίσης λαμβάνουν χώρα μεγάλης κλίμακας κινητοποίησης.
24ωρη απεργία από τις 6 το πρωί της Δευτέρας 28 Νοεμβρίου έως τις 6 το πρωί της επομένης πραγματοποιούν οι εργαζόμενοι στους ραδιοφωνικούς σταθμούς. Την απεργία κήρυξαν από κοινού ΕΣΥΕΑ, ΕΣΠΙΤ και ΕΤΕΡ σε διαμαρτυρία για τις μαζικές απολύσεις στον κλάδο και την καταπάτηση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Στην 24ωρη απεργία ΓΕΣΕΕ και ΑΔΕΔΗ της 1ης Δεκεμβρίου θα συμμετάσχει και η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία, ως εκ τούτου δεν θα πραγματοποιηθούν δρομολόγια πλοίων καθ' όλη την ημέρα. Τριήμερη απεργία θα πραγματοποιήσουν και οι εργαζόμενοι στην Ελευθεροτυπία από την 1η Δεκεμβρίου έως τις 3 του μήνα. Οι εργαζόμενοι απαιτούν την καταβολή των δεδουλευμένων τους από την διοίκηση της εφημερίδας, καθώς παραμένουν απλήρωτοι από τον Αύγουστο. Εκλογές πραγματοποιούνται σήμερα στο Μαρόκο, οι πρώτες μετά τις παραχωρήσεις του βασιλιά της χώρας που έγιναν υπό την πίεση των διαδηλώσεων της Αραβικής Άνοιξης. Οι εκλογές θεωρούνται οι πιο αντιπροσωπευτικές στην ιστορία του Μαρόκου, καθώς συμμετέχουν κόμματα που παλιότερα ήταν παράνομα, ενώ η εκλεγμένη κυβέρνηση θα διαχειρίζεται πλέον εξουσίες που μέχρι πρότινος ανήκαν στο μονάρχη. Παρόλα αυτά, μεταξύ των πολιτών υπάρχει αίσθηση ότι δεν θα αλλάξουν πολλά πράγματα, ενώ πολλοί υποστηρίζουν την πλήρη ανατροπή του καθεστώτος στα πρότυπα των κινημάτων της Τινησίας και της Αιγύπτου. Συνεχίζονται οι επιθέσεις των δυνάμεων του καθεστώτος Άσαντ στη Συρία εναντίον αντιφρονούντων. Σε επεισόδια στη Δαμασκό σκοτώθηκαν 4 διαδηλωτές, ενώ 2 ακόμα σκοτώθηκαν σε εφόδους των δυνάμεων ασφαλείας στα σπίτια τους. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι σκοτώθηκαν 10 άτομα από το προσωπικό μιας αεροπορικής βάσης που δέχτηκε επίθεση από ένοπλους αντικυβερνητικούς. Παράλληλα, χωρίς επίσημη απάντηση, εξέπνευσε το τελεσίγραφο του Αραβικού Συνδέσμου, που καλούσε την κυβέρνηση της Συρίας να πάυσει την αιματοχυσία, να αποσύρει τα στρατεύματα από τους δρόμους και να ξεκινήσει διαβουλεύσεις με την αντιπολίτευση. Η Τουρκία δήλωσε ότι δεν θα ανοιχτεί περαιτέρω αιματοχυσία στη Συρία. Αυτές ήταν οι ειδήσεις του Omnia TV. Σας ευχαριστούμε που ήμασταν μαζί σας. Καλό σας βράδυ.